Την αμέριστη στήριξή του στη Σύση Χριστίδου, έστειλε ο Νίκος Κοκλώνης μετά από την επίθεση που δέχτηκε και εκείνη, εξαιτίας των δηλώσεων του Σάκη Ρουβά στην εκπομπή της το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου. Την επόμενη κιόλας μέρα, στον αέρα της εκπομπής η παρουσιάστρια τοποθετήθηκε αγανακτισμένη επί του θέματος, καθώς είναι το τελευταίο που περίμενε να συμβεί αυτό τον καιρό δεδομένου της κατάστασης που περνάει έπειτα από το χαμό της μητέρας της. Ο CEO της Barking Bell, λοιπόν, υπερασπίστηκε την παρουσιάστρια για τον σάλο που έχει ξεσπάσει όχι μόνο με τις δηλώσεις Ρουβά που έγιναν στην εκπομπή της όσο για την αρνητική κριτική και τα ανεπίτρεπτα μηνύματα που δέχτηκε εκείνη μετά. Με ένα tweet στο οποίο επικαλείται μεταξύ άλλων και την κορυφαία ρίση του Βολτέρου για την ελευθερία του λόγου, θέλησε να απαντήσει σε όσους πρόλαβαν να μιλήσουν πριν σκεφτούν. Η ανάρτηση του Νίκου Κοκλώνη έπειτα από τις επιθέσεις της Σύση Χριστίδου. Διαφωνώ με αυτό που λες, όμως θα υπερασπίζομαι μέχρι θανάτου το δικαίωμα σου να το λες, είχε πει ο Γάλλος ιστορικός και φιλόσοφος κάποτε και ο παραγωγός υπενθύμησε τη φράση του αφού προηγουμένως είχε γράψει τα εξής. Όταν κάποιος κάνει μια τοποθέτηση πάνω σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, για το οποίο εκκρεμεί να αποφανθεί η δικαιοσύνη, ακόμα και αν διαφωνείς κατάφορα μαζί του οφείλεις να ακούσεις τι έχει να πει.